1-2-1-2, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο σημερινό podcast να φιλοξενώ τον Κωνσταντίνο Ελματζίογλου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φάνη. Βρισκόμαστε σήμερα στην πρεμιέρα πρώτη προβολή της ταινίας πειραματικού βίντεο project, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουμε αυτό, το ιδιαίτερο εγχείρημα, Κανόνες Ηθικής, στο Studio Cinema, New Star Art Cinema. Συγχαρητήρια καταρχάς. Ευχαριστώ. Σήμερα στην πρεμιέρα και σε σένα και στους πρωταγωνιστές. Να πούμε ότι ο Θοδωρής Βουρνάς υπογράφει τη συγκεκριμένη ταινία και είμαστε στο Athens International Digital Film Festival με τους κανόνες ηθικής, όπως μας λες και εσύ, έτσι. Σωστά. Μια θεατρική ιστορία, όπως διαβάζω και εγώ τις σημειώσεις μου, σε 7 πράξεις, που κάνει σήμερα πρεμιέρα εδώ, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, στο Studio New Star Cinema και είναι στα πλαίσια του διαγωνιστικού προγράμματος του φεστιβάλ. Οπότε να σας ευχηθώ διπλή καλή επιτυχία εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Μην πάει να κάνει να πάει καλά. Εντάξει, ασχέτως το πώς θα πάει και τι αποτέλεσμα θα έχει, θέμα να δούμε το αποτέλεσμα στην οθόνη. Mm-hmm. Τι δουλειά έχουμε κάνει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ προσεγμένη και φροντισμένη δουλειά. Αυτό να λέγεται και από ό,τι έχω δει και από τους ανθρώπους και έχοντας μιλήσει και με τον Θοδωρή και έχοντας δει και κάποια πλάνα sneak peek, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είναι, αν μη τι άλλο, μια ταινία με αγάπη και αρκετά προσεγμένη. Ναι, πολύ. Πολύ. Δουλέψαμε αρκετό καιρό στις πρόβες. Δέσαμε αρκετά καλά, νομίζω. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος με τα παιδιά. Φτιάξαμε πολύ ωραία ομάδα, υπήρχε επικοινωνία. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Θοδωρής ήταν πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστημένος. Εδώ τώρα θα ήθελα λίγο να μας πεις λίγα λόγια, ό,τι μπορείς, γιατί δεν πρέπει να προδώσουμε και την προοικονομία του έργου. Έτσι, να μας πεις λίγο για για το ρόλο τον οποίο εσύ ενσαρκώνεις, ποιος είναι και λίγα λόγια, ό,τι μπορείς να μας πεις για αυτόν. Θα τα πω πολύ λακωνικά. Γενικά, βρισκόμαστε σε ένα, ας πούμε, σχολείο, είναι με μαθητές τα παιδιά και όλοι γενικά προσπαθούν να είναι σε μια έξαρση της ηλικίας τους συναισθηματικά ως προς την ύπαρξή τους στο κοινωνικό σύνολο κλπ. Κάτι σαν το ξύπνημα της Άνοιξης. Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει βασιστεί και εκεί το έργο. Κλασικό έργο, έτσι μιλάμε. Πολύ, έτσι. Πολύ, πολύ. Συγκεκριμένα ο Ανδρέας, ο ρόλος που ενσαρκώνω, είναι ένα παιδί πολύ εσωστρεφές, το οποίο με αφορμή και τη βοήθεια του ενός φίλου του, τον οποίο υποδίδει το Γιάννης ο Ίτσιος, σιγά σιγά ανακαλύπτει διάφορα πράγματα για τον εαυτό του, τη σεξουαλικότητά του κλπ. Και γενικά βλέπουμε ένα σκληρό παιχνίδι διάφορων σχέσεων μεταξύ των χαρακτήρων, των τεσσάρων βασικών χαρακτήρων που είναι δύο αγόρια και δύο κορίτσια μέσα σε αυτό το έργο. Εσύ όταν έκανες την πρώτη σου ανάγνωση, όταν ήρθε το κείμενο στα χέρια σου, τι σκέφτηκες? Θέλω να πω, όταν έκανες την ανάγνωση του ρόλου σου, τι είναι αυτό που είπες, α, αυτός ο ρόλος πρέπει να είναι κάπως έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση? Τι σκέφτηκα? Πρώτα απ' όλα με ιντρίγκαρε πάρα πολύ. Διότι σε ένα πρώτο επίπεδο έβλεπα έναν ρόλο απογραφής ο οποίος είναι εσωστρεφής, όπως σας είπα, το οποίο και εγώ στο οποίο είμαι πολύ κοντά ιδιοσυγκρασιακά και έχει τύχει σε πολλές δουλειές να ενσαρκώσω ρόλους που είναι κοντά σε αυτό το πλαίσιο, αλλά σιγά σιγά άρχισα να βλέπω, και περισσότερο το επιβεβαιώθηκα ενώ στις πρόβες, ότι υπάρχουν διάφορες πτυχές σε αυτό το παιδί που δεν είναι καθόλου κοντά μου και που κι εγώ ήθελα να ανακαλύψω μέσα από αυτό το ρόλο. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι ήταν αυτό το οποίο σε δυσκόλεψε όταν άρχισε να τον ενσαρκώνεις, δηλαδή και υποκριτικά, και αν μπορείς έτσι, γιατί υπάρχουν και διάφοροι φίλοι και συνάδελφοί σου εδώ του θεάτρου, που θα μπορούσαν να πούνε, okay, πώς το βρήκε, με ποια τεχνική, αν μπορώ να το πω έτσι. Νομίζω ότι κατά βάση αφέθηκα στην επικοινωνία που χτίζαμε με τον βασικό μου συμπαίκτη, γιατί είχαμε τις μεγαλύτερες σκηνές σε έκταση μαζί με τον Γιάννη, που σας είπα.
Και αφέθηκα στο τι επικοινωνία και τι σχέση δημιουργείται μεταξύ μας στις πρόβες. Άρα έπαιρνες αυτή την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των συναδέλφων, ναι, που λέμε. Ναι, έτσι. Γιατί αφαιθήκαμε αρκετά στον αυτοσχεδιασμό, σε ένα μεγάλο μέρος των προβών. Είχαμε μία κατεύθυνση από τον Θοδωρή σίγουρα, όπου και εκείνος είχε μία εικόνα, διότι είχε ασχοληθεί με το έργο, το είχε ανεβάσει δηλαδή και στο παρελθόν, νομίζω, θεατρικό έργο. Οπότε... Είμαστε live, θα ήθελα να πω εδώ στους ακροατές, οπότε θα ακούτε τα αγαπημένα κατοικίδια. Αλλά κανένα πρόβλημα, και αυτό είναι μέρος της ζωής. Εννοείται. Και τα αγαπάμε πολύ. Και ναι, έτσι λοιπόν κάπως άρχισε πολύ αυθόρμητα, να το πω, με ένα φυσικό τρόπο, χωρίς εμείς επί τούτου να βάζουμε στοιχεία στο χαρακτήρα, κάπως να προκύπτει πολύ φυσικά. Τι ωραία. Αυτό. Τι ωραία. Αυτό, ναι. Κάτι το οποίο έτσι. Βασικά, να πούμε ότι επίσης δεν συμμετέχεις μόνο εδώ, κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Θα ήθελα λίγο να τα πούμε, γιατί έπρεπε να τα πω εξ αρχής, αλλά το πούμε και τώρα. Πού άλλο σε βρίσκουμε? Ναι, φέτος ήταν μια πάρα πολύ όμορφη χρονιά. Είμαι απίστευτα τυχερός, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα, το ξέρουμε νομίζω όλες τις μέρες μας. Εντάξει, πάντα το επάγγελμα ήταν αρκετά δύσκολο από πλευράς των ηθοποιών. Οπότε ναι, φέτος είμαι σε μια παιδική παράσταση στο Θέατρο Άβατον, στον Ηλία, τον πρώτο γάτο χορευτή της γατοϊστορίας. Αυτό το μακρόσιτο τύριο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με μια πάρα πάρα πολύ ωραία ομάδα παιδιών που έχουμε δέσει, τους αγαπάω και πραγματικά νιώθω ευγνώμων που είμαι μαζί τους. Το έργο είναι του Στέφανου Παπατρέχα. Σκηνοθεσία υπογράφουν ο ίδιος ο Στέφανος μαζί με την Άντια Δαλκυριάδου. Και παίζω μαζί με τον Λάζαρο Βαρτάνη, τη Σύνθια Μπατσί και τον Αλέξανδρο Καναβό. Ναι, και περνάμε υπέροχα. Περνάμε υπέροχα και όλοι, υποδιόμαστε όλοι. 4 γατάκια. Τι γατάκια, τέλειο. Ναι, ναι. Έτσι έχεις κατοικίδια. Έχω, ναι, έχω. Τι τα έχεις? Αγαπάω πολύ. Έχω και ένα σκυλί και ένα γατί. Έχω μεγαλώσει και με σκυλί από μικρός. Οπότε να ρωτήσω εγώ κάτι εδώ τώρα πάλι στο υποκριτικό κομμάτι. Πόσο παρατηρούσες το γάτο σου όταν ήταν να σαρκώσεις το ρόλο αυτό για να μπορείς να αποτυπώσεις καλύτερη την ζωικότητα του πλάσματος αυτού, γιατί είναι πλάσμα ο γάτος? Πολύ. Πολύ, πολύ. Ήδη είχα, εντάξει, λόγω του ότι, όπως σας είπα, έχω μεγαλώσει με ζώα και ζω πολύ καιρό και με το γατί και με το σκυλί. Αναπόφευκτα υπάρχει μια παρατήρηση. Οπότε μπήκα σε αυτή τη διαδικασία ακόμα περισσότερο. Αλλά βοηθούσε και το γεγονός ότι και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο Στέφανος, που το έχει γράψει κιόλας, αλλά και άλλα μέλη του Θεάσου, είχαν γάτες και όλοι είχαμε φοβερές επιρροές. Θα τρελαθώ. Οπότε και νομίζω κάνατε ότι... μια άλλη συνάντηση. Ναι, 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 ήταν φοβερό. Πώς λένε τον γάτο σου? Τζα. Είμαι ο Τζα και ο Αλέξανδρος Καναβός, που είμαστε οι δύο φίλοι που κάνουμε bullying δυστυχώς, αλλά εντάξει, προκύπτει μετά κάτι πολύ όμορφο, στον γάτο, τον Ηλία. Είμαι ο Τζα και ο Αλέξανδρος είναι ο Τζίκι. Τζατζίκι. Θα τρελαθώ. Και γίνεται αυτό τζατζίκι τώρα. Τρελαίνομαι. Τέλεια. Εκτός από αυτό, που άλλους σε βρίσκουμε? Είμαι επίσης στο Για The Musical, του οποίου τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Δημήτρης Ομαλισόβας και έχει γράψει και το έργο. Τι γίνεται με το «Για»? Τι το οποίο δεν... θα σου πω λίγο τώρα το... έχω εδώ έναν από τους πρωταγωνιστές και είναι δικό μου το podcast, οπότε θα το πω. Λοιπόν, θέλω να έρθω και συνήθως δεν βρίσκω. Εντάξει, θα πέσει μέσω τώρα, αναγκαστικά. Δεν γίνεται. Θέλω πάρα πολύ. Έχω ακούσει τα καλύτερα συγχαρητήρια σε όλους. Έχω δει κουστούμια, τις διασκευές όλων αυτών των ωραίων τραγουδιών του Φίβου, ενός δίσκου της Δέσποινας Βανδύ, έτσι, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Το αγαπημένο Για. Πολύ, πολύ επιτυχημένους εμπορικούς δίσκους και κάνει ένα τεράστιο μπαμ. Και διεθνώς. Και διεθνώς, και το θέμα είναι ότι ακόμα, αυτό είναι το τρομερό. Γεγονός ότι ακόμα παίζονται, ακούγονται, έχει φοβερή απήχηση στον κόσμο. Και όταν έρχεται και ο κόσμος και ακούει και τα τραγούδια διασκευασμένα, που ξέρεις, κάπως είχαμε λίγο μια επιφύλαξη για το πώς αυτό. Όταν... Μιλάμε για musical, ναι, πάντα. Ναι, είναι έτσι. Musical. Είναι musical. Ένα storyline που έχει χρησιμοποιηθεί για να υπάρχει μια ιστορία πάνω στην οποία τρέχουν και τα τραγούδια που έχουν ενταχθεί. Είναι η ιστορία της Ταχτοπούτας, διασκευασμένη όμως. Wow. Πιο dark, πιο spooky. Ναι, ναι, ναι. Με κακή μετριά και τέτοια. Ναι, 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 ναι. Εσύ ποιο ρόλο κάνεις? Εγώ κάνω τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Θα τρελαθώ, μιλάω με τον πρίγκιπα τώρα. Με τον πρίγκιπα της Ταχτοπούτας. Μπράβο. Στο musical Για, να πούμε. Στο musical Για.
Τι ωραία. Έχει μέσα ένα φοβερό θίασο. Μπορούμε να πούμε ποιο τραγούδι λες, τι δεν κάνει. Α, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, εντάξει, μην το πούμε. Μην το πούμε. Θα μου το πει μετά εμένα. Εντάξει, πια έχουν κοινοποιηθεί βέβαια πολλά βίντεο. Εντάξει, όχι, οκ, το καταλαβαίνουμε για να κάνουμε έτσι και suspense στον κόσμο. Και έχουν γραφτεί, να πω ότι έχουν γραφτεί πέρα από τα τραγούδια του άλμπουμ, έχουν γραφτεί και 6 καινούργια τραγούδια από το Φίβο. Τα οποία αυτά τραγούδια καινούργια ήταν για να μπουν σε αυτό το άλμπουμ. Οπότε έχουμε. Όχι, 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 καμία. Καμία σχέση, μπήκανε, ναι. Εμβόλυμα. Λέω μήπως ήταν κάτι το οποίο δεν το είδαμε ποτέ και το έβγαλε τώρα αυτό το άλμπουμ. Όχι, εκτός αν είναι κάποια ιστορία που δεν ξέρω πίσω από αυτό. Μπορεί να ήταν σε μια πρόχειρη, ένα πρώτο draft. Ας πούμε, αν μπορώ να το πούμε έτσι, τραγουδιών που τα είχε κρατήσει το ζυρτάρι και δεν τα είχε βγάλει ποτέ έξω στον κόσμο. Δεν ξέρω. Πολύ ενδιαφέρον αλλά... και αυτό όμως, σε κάθε περίπτωση. Και εκτός από το Γιάννο, νομίζω είσαι και κάπου αλλού δηλαδή. Ναι, συμμετέχω και στο Κόκκινο Ποτάμι, τη σειρά του κύριου Μανουσάκη. Εξαιρετική παραγωγή. Πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη παραγωγή. Με ένα τρελό και ποιοτικά και ποσοτικά cast ηθοποιών. Πάρα πολύ ηθοποιοί, αξιόλογοι. Και ο Βαγγέλης ο Σαλευρής έχουμε μιλήσει στο podcast, έχουμε κάνει μαζί και ο κύριος Καζάκος τώρα και μαζί, συγχαρητήρια σε όλους. Πολύ ωραία συνεργασία, πολύ ωραία συνεργασία για τον κύριο Μανουσάκη, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει. Ήμασταν πολύ κοντά στο να συνεργαστούμε πέρσι, δυστυχώς δεν ευδοκίμησα, αλλά εδώ είμαστε και κάθε πράγμα στο κεράο του που λέμε, όταν έρχεται το πράγμα έρχονται και όλα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, κάνεις τόσα πολλά πράγματα και συγχαρητήρια και φαίνεται ότι το αγαπάς τη δουλειά σου και θα κάνεις και σε καλό σε αυτό. Πώς τα προλαβαίνεις? Εντάξει, είναι αν υπάρχει θέληση πρώτα απ' όλα και εννοείται από πλευράς μου αυτή υπήρχε διάθεση, αλλά και η θέληση και η διάθεση από το κάθε μέτωπο της δουλειάς, συστατικά τα οποία υπήρχαν, βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσει να κουμπώσουν όλα αυτά τέλος πάντων σε ένα πρόγραμμα που για κάποιο διάστημα ήταν κάπως πιο βεβαρημένο, αλλά δεν με πείραζε καθόλου, γιατί όπως είπα, αυτό από τις πρώτες κουβέντες που είπα είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και νομίζω ότι μόνο ευγνωμοσύνη μπορεί να έχει κάποιος ηθοποιός που αγαπάει τη δουλειά του και θέλει να δουλεύει, να έρχονται τόσες δουλειές και να μπορεί να... Και συγχαρητήρια και σου εύχομαι και εγώ να συνεχίσεις έτσι, να έχεις όλη αυτή την ενέργεια και να προσέχεις και τον εαυτό σου, γιατί είναι σημαντικός και εαυτός μας, έτσι για να τα κάνουμε. Και κλείνοντας έτσι, θα ήθελα, γιατί είναι και η πρεμιέρα σου σήμερα, οπότε θα θέλει πρέπει να χαιρετήσεις και τον κόσμο σου και τα λοιπά, μια ευχή για τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα, τους ακροατές του Theater Voice. Γιατί κατά τη γνώμη σου είναι καλό κάποιος να επισκέφτεται το θέατρο ή τις τέχνες, το σινεμά κτλ. Να βλέπει δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν έτσι μια τέχνη μέσα τους, ακόμα και μουσείο. Κατά τη γνώμη σου, δεν... Πω, τι να πω, μου είναι δύσκολο να το συμπυκνώσω αυτό σε μια κουβέντα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η κοινωνία μας και ο κόσμος μας πάντα, λόγω του ότι, να το πω πολύ μπακαλίστικα, δεν έχει ηρεμήσει μάλλον ποτέ, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Είτε αυτό είναι απλά ένα θέαμα, ας το πούμε έτσι, ψυχαγωγικό, είτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου περάσει μηνύματα, να σε βάλει σε διαδικασία να προβληματιστείς, να σκεφτείς και κάπως να πας δύο βήματα παρακάτω στη ζωή σου. Η τέχνη είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που είναι εκεί για να βοηθάει με τον τρόπο της σε αυτό το πράγμα και νομίζω σαν πολύ γενική, έτσι, δεν ξέρω, ευχή είναι ότι... Να είμαστε ανοιχτοί και καλά για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτό το δώρο τέλεια, στη ζωή μας. Τέλεια. Κωνσταντίνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στο Theater Voice. Σου ευχηθώ καλή αρχή καλά, με τους κανόνες ειδικής και με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Εμείς θα είμαστε δίπλα σου για να σου στηρίζουμε και να επικοινωνούμε όλα τα ωραία πράγματα που κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αρίτης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.